Σκηνές καθημερινότητας μιας υποανάπτυκτης χώρας αφημένης στην τύχη της λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Για του λόγου το αληθές, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ένα ρήφι απέδρασε από ένα από τα οικόπεδα χωματερές όπου κρατούνται τα ζώα υποσιτισμένα και σε αναζήτηση τροφής. Ό,τι καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, μόνο θα χειροτερέψει η κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ρεθύμνου, στον Πλατανιά. Έχουν κινδυνεύσει και ανθρώποι να πάθουν κάποιο ατύχημα, και δικυκλιστές και φορτηγά. Όπως αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το κατσικάκι είναι στη μέση του δρόμου και κινδυνεύει να το τρακάρει ένα αμάξι και έχουν σταματήσει 5 αμάξια στη σειρά. Το καλοκαίρι ο τραγέλαφος επεκτείνεται και στους τουρίστες που ταλιπούνται και τα ταΐζουν ψωμί και φρούτα, ενώ το χειμώνα ταλιπούνται οι ντόπιοι και τα σιτίζουν με ζωοτροφές, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα είναι ο προβληματικός ιδιοκτήτης και όχι τα ζωντανά. Οι κατσίκες είναι όχι μόνο οικόσιτες αλλά και κατοικίδιες, αφού σπέβδουν στο φακό της Κρήτη TV θεωρώντας ότι θα ταϊστούν. Όμως δεν λείπουν και οι φορές που σε αναζήτηση τροφής καταστρέφουν το πράσινο του Δήμου, ιδιωτικές πρασιές και κήπους, με την αμέλεια του ιδιοκτήτη να φτάνει στο σημείο τα ζωντανά να μπουκάρουν ακόμα και σε σπίτια. Κι όμως υπάρχουν έγγραφα που πιστοποιούν ότι απαγορεύεται αυτή η δραστηριότητα βόρεια του ΒΟΑΚ και δι' σε τουριστικές περιοχές όπως ο Πλατανιάς. Οι κατσίκες περιφέρονται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε, στον κήπο μου, στο σπίτι μου, στο μπαλκόνι μου. Φοβήθηκα να με χτυπήσει, μου σπάσει κάτι μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, μετά πολλά ανοίγω την εξώπορτα του σπιτιού, βγαίνει έξω. Αλλά το σπίτι μου αγανάκτησε μετά να ξεβρωμήσει, μια εβδομάδα μύριζε κατσικίλα και περιπτώματα. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη για πρώτη φορά το 2009 και τελευταία την 1η Οκτωβρίου του 2018, με αναβολή για τον Ιούνιο του 2021, με κατοίκους και επιχειρηματίες να καταγγέλουν ότι καταστρέφονται οικονομικά και βιωτικά, με τη δικαιοσύνη να αληθορίζει. Αυτή η κατσίκα είναι εκεί από εχθές, έχει κλείσει ένα 24ωρο. Το πρώτο δικαστήριο έγινε το 2009, του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και απέτησε ο εισαγγελέας να καθαρίσει. Από ό,τι βλέπετε, εάν βλέπετε, δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Η υγειονομικό αστυνομία και η εισαγγελία είναι ενήμεροι, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Γιώργος Μωτάκης, καλώντας σε άμεση λύση της ιδιότυπης ομοιρίας πριν τη νέα τουριστική περίοδο. Καθότι έχουν ενημερωθεί το υγειονομικό, η εισαγγελία, η αστυνομία, παρακαλούμε τους φορείς να δράσουν, να πάρουν μέτρα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.